Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, ξαναλέω, να έχουμε κοντά μας τον εδεσιμολογιότητο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρήστο Μίτσιο, ο οποίος όταν πάτερ είπα φαίνω πατή Χρήστος Μίτσιος, λέω δεν θα καταλάβει κανείς ποιος είναι αυτός. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι. Όταν είπαμε παπαπάω, τότε είπανε όλοι, τώρα καταλάβαμε ποιος είναι. Έτσι είναι γνωστός ο παππούλης, έτσι είναι γνωστός, το παρατσούκλι του. Και όταν αγιάσει, έτσι τα λέω, παπαπάω, θα του μείνει το επίθετο, όπως έμεινε και στους Αγίους του καθενός το επίθετο που είχε κατά κόσμο, έτσι θα μείνει στον Παπα Χρήστο. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά που είναι λοιπόν ανάμεσά μας ο Πάτερ. Και επιτρέψτε μου, Πάτερ Χρήστο, να πω, μην με παρεξηγήσετε που θα το πω, όταν πριν από χρόνια μου είχαν πει τα αδέρφια μου, είναι ένας παπάς που πάει στα γήπεδα. Παπαπάω τον λένε. Ούτε ήξερα ποιος είναι ο Πάτερ. Πω, λέω, τι θα ακούσω άλλο. Παπάς να πάει στα γήπεδα. Ίσως επειδή και εγώ δεν πήγαινα ποτέ, επειδή δεν κατέχω καθόλου από την μπάλα, δεν ξέρω. Αλλά όταν τον γνώρισα, πω, λέω, να μια ευλογία. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί μου, τα χαρίσματα δεν τα δίνει σε όλους όλα. Τα μοιράζει όπως ξέρει εκείνος. Και στον πατέρα Χρήστο έδωσε αυτό το τόσο ιδιαίτερο χάρισμα και αυτή την ποιμαντική που κάνει μέσα από αυτό το τομέα, μέσα από αυτό που αγαπάει. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί το ξέρετε όλοι μέσα από το διαδίκτυο και πάλι σας ευχαριστούμε, γέροντα, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα ωφέλιμα θα μας πείτε. Την ευχούλα σας να έχω. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είμαι εδώ ανάμεσά σας. Μου άρεσε πώς με προσφώνησε ο Πάτερ. Τα υπόλοιπα εντάξει δεν έχουν, μην τα ακούτε. Αλλά τον τίτλο κρατήστε τον όμως. Γιατί έλεγα προηγουμένως τον πατέρα Δημήτριο, που είναι τιμή μου να είμαι ανάμεσα σε πατέρα και γιο, και μάλιστα να είναι και τόσο αγαπημένοι και ο ένας να έχει προσφέρει περισσότερα από τον άλλον σε αυτό το ναό. Έλεγα λοιπόν στον πατέρα Δημήτρη ότι θέλετε πιο δυνατά. Εντάξει. Λοιπόν, εάν θέλετε μπορώ να μιλήσω και όπως μιλάμε στο γήπεδο, αλλά και με τον τόνο που μιλάμε στο γήπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι όταν σιγά σιγά άρχισε να πέφτει πάνω μου αυτό το παπαπάοκ, είχα και εγώ τους δικούς μου προβληματισμούς. Είσαι παπάς, μεγάλωσα κοντά σε ιερείς και αρχιερείς που είχαν λεβεδιά, είχαν πνευματικότητα, και θέλω να τους μνημονεύσω για να δείτε ποιοι ήταν αυτοί που μεγάλωσα κοντά τους. Πρώτον ήταν ο Μητροπολίτης Κονίτσης Κεντρινούπολης Σεβαστιανός, που ήμουνα το παιδάκι του στο ιερό και ήμουνα το πνευματικό του παιδί. Και ένα φεγγαράκι βρέθηκα στις πρέσπες και ήμουνα δίπλα στον πατέρα Αυγουστίνο τον Καντιώτη. Πήρα πολλά. Θα σας πω και θα ξεκινήσω από αυτό και μετά θα συμπληρώσω το παπαπάω. Όταν πήγα λοιπόν εκεί στις πρέσπες, με φωνάζει ο πατήρ Αυγουστίνος. Ήταν το ξεκίνημά μου ως καθηγητής. Ένας ντροπαλός καθηγητής, δεν ήμουν παπάς τότε, και μου λέει, ξέρω ποιος είσαι, με ένα ύφος, αυτό που είχε πάντα, το λεβέντικο, ας ήταν μια πιθανή άνθρωπος. Θέλω, λέει, πάνω στις πρέσπες να είσαι ιεροκήρυκας. Εγώ, πιστέψτε με, δεν ήξερα τι είναι το ιεροκήρυκας, να το δεχτώ ως τίτλο από έναν τέτοιον άνθρωπο, και τον κοιτούσα. Μου λέει, μη φοβάσαι, εδώ διατάζει ο Κατιώτης, μη φοβάσαι, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Πάλι δεν είπα ναι. Και τι μου λέει μετά, θα πας εκεί παιδί μου και μη φοβάσαι τι θα τους λες. Όλοι κουφοί είναι, κανένας δεν ακούει, αυτό που θα σου μείνει είναι θα μάθεις εσύ να μιλάς. Θα μάθεις να μιλάς. Θα το χρειαστείς αργότερα.
Και ένα σου λέω, δεν θα τα γράφεις αυτά που θα λες, θα τα λες απ' έξω. Και σου τα λέει αυτό ένας ιεροκήρυκας που κάτι ξέρει, τον άκουσα. Το δεύτερο λοιπόν κοντά στο Μητροπολίτη Σεβαστιανό. Λεβέντης, πνευματικότατος, γλυκύτατος, άφησε τα στίγματά του στην πατρίδα μας, στη Βόρειο Ήπειρο και σε όλα τα άλλα. Και το τρίτο σημείο που εκπαιδεύτηκα, μπορεί κάποιοι να μην με αγαπήσουν να το πω αυτό, το τρίτο σημείο που εκπαιδεύτηκα όταν ήμουνα στο Μητροπολίτη Σεβαστιανό, χρειάστηκε να φτιαχτεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος θα εκπέμπει στον ελληνισμό της Βόρειου Ήπειρου. Ψαχνόταν όλοι ποιος θα το κάνει, τι θα κάνει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τούτο, κίνο, πρέπει να γίνει, ο ελληνισμός θα χαθεί από εκεί, πρέπει να τους πούμε πράγματα. Σηκώνω το χέρι και λέω θα το κάνω εγώ. Ξέρεις, με ρωτάνε. Τίποτα, απολύτως. Τότε ακόμη το 91-92 ούτε η ελεύθερη ραδιοφωνία υπήρχε, ούτε τηλεόραση, ούτε εκπαιδευμένοι άνθρωποι, ούτε στελέχοι, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε εκφωνητές, τίποτα. Η εκπαίδευσή μου που έγινε, φτάνω στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ με εντολή του Σεβαστιανού για να με στείλει κάπου να εκπαιδευτώ. Και μου λέει, που να σε στείλω ρε, όλοι τους, είπε μια λέξη ελληνική, δεν κάνει να την πούμε στο ναό, ο Αρχιεπίσκοπος. Θα σε στείλω ρε, εκεί που θα σε στείλω θα σε εκπαιδεύσω. Και μου δίνει ένα χαρτάκι και με στέλνει, δεν το ξέρει, λίγοι το ξέρουν αυτό, πρώτη φορά το λέω, με στέλνει στο Χαρίλαο το Φλωράκι για να μάθω την προπαγάνδα, λέει, πώς περνάει ειδικά τους προπαγάνδα. Και πήγα εκεί κάποιο καιρό και εκπαιδεύτηκα στον Περισσό, στον 902 αριστερά, στον FM. Ας πρόσεχαν που με εκπαίδευσαν. Τώρα, τελειώνω με το παπαπάου και αρχίζουμε το θέμα μας. Όταν λοιπόν άρχισε να πέφτει πάνω μου ο τίτλος του παπαπάου, προβληματίστηκα πολύ. Τι είναι αυτό, πού θα πάει, τι θα γίνει, πώς θα βγει, πρέπει, δεν πρέπει. Όταν όμως άρχισαν να έρχονται τα παιδιά και να με ζυγώνουν, εκεί κατάλαβα ότι όχι μόνο έπρεπε, αλλά αυτό διέταζε από πάνω. Έσκυψα το κεφάλι μου, το αποδέχτηκα, το αγάπησα, δεν λέω ότι το έκανα με το ζόρι, και από εκεί και πέρα βγήκε μία τρέλα, η οποία είναι υπέροχη. Μπορούσα να σας πω ώρες ατελείωτες πώς γίνεται η εξομολόγηση με αυτά τα παιδιά. Ξέρετε τι ωραία που είναι να σε βλέπουν στο δρόμο, ακόμα και τώρα που ήρθα στο ναό εδώ απ' έξω ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Και μόλις με είδαν όρμηξαν όλα να με αγκαλιάσουν και να παίξουν μαζί μου, γιατί κατάλαβαν ότι ήμουν ο παπαπάου. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε αυτό το τρελό δώρο. Εάν μπορούσα να σας πω πώς γίνεται η εξομολόγηση αυτών των παιδιών, εκεί θα καταλαβαίνατε ότι δεν έχει πολλές φορές την ίδια έννοια και εικόνα που εμείς μάθαμε την εξομολόγηση, είτε στη θεολογική σχολή, είτε στα κατηχητικά μας, είτε στους δικούς μας πνευματικούς. Η εξομολόγηση αυτών των παιδιών γίνεται τόσο όμορφη που σας λέω αλήθεια, αν τη βλέπατε θα τη ζηλεύατε. Έρχεται λοιπόν ένα τέτοιο παλικάρι, αγόρι ή κορίτσι, 20 παρά, 20 και, 30 παρά, 30 και χρονών, και συνήθως αυτά τα παιδιά δεν κάθονται στην καρέκλα που έχω απέναντι, κάθονται κατευθείαν κάτω στα πόδια μου μπροστά. «Παπά μου,
έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Κατευθείαν με τις λέξεις τους, το καθένα. Και σε παρακαλώ, παπά μου, συγχώρα με. Δεν αντέχω άλλο να τα κουβαλάω. Και τώρα τι θέλω, παπά μου, να τα ξαναβρω με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τα αδέρφια μου ή με το κορίτσι μου, που δεν μπορώ, ρε παπά, να τα βρω ωραία, ήρεμα, όμορφα, γιατί με βασανίζουν όλα αυτά, και να τα βρω και με το Θεό μου. Και βλέπω πολλές φορές να πέφτουν δάκρυα και λέω, τόσο πολύ εύκολα αυτά τα παιδιά συνειδητοποιούν τον χώρο που βρίσκονται. Και αυτό το πράγμα, αυτού του τύπου η εξομολόγηση, γίνεται πολλές φορές σε όλους τους τόπους. Μπορεί να περπατάω στην Αριστοτέλους, να με προλάβουν, να με φτάσουν, να με δουν, να με αγκαλιάσουν και στο αυτή κατευθείαν να μου πούν εξομολόγηση. Παπά μου, ένα λεπτό έχεις. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Διάβασέ μου τώρα και μια ευχούλα στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Και μετά μου κάνουν ένα φιλί, μια αγκαλιά και φεύγουν δακρυσμένα. Πολλές φορές όμως αυτή η εξομολόγηση γίνεται και σε ένα χώρο που καίει και ζεματάει εκείνη την ώρα. Και είναι, όσοι το ξέρετε, στη θύρα 4, όπου γίνεται ο χαμός, γιατί μπορεί να παίζεται και ένα ντέρμπι μεγάλο και να είναι με... και να έρχονται στα αυτή για να μου πούν εξομολόγηση, και πολλές φορές την εξομολόγηση να την ακούνε και οι διπλανοί και να μην τον νοιάζει καθόλου, γιατί το ακούνε κι άλλοι. Και υπήρξαν και φορές που η εξομολόγηση αυτών των παιδιών έγινε δημόσια όλοι μαζί. Εκεί πιστέψτε με, ώσπου να συνέλθω εγώ σε αυτήν τη διαδικασία, τρέμανε τα πόδια μου. Γιατί ήρθαν σε ώρα εξομολόγηση 30, 40, ίσως και παραπάνω παιδιά, εκεί που εξομολογούσα ήρεμα μέσα στον ναό, στον Άγιο Θανάσιο, στον Τρίλοφο, ακούω πίσω από τον ναό μαρσαρίσματα από μηχανές, λες και περνούσαν τάγκς. Τι έγινε? Ως που να βγω εγώ έξω, αυτοί είχαν σταματήσει, τρελοί και χαρούμενοι γιατί με είδαν, από 2-3 άτομα πάνω στην κάθε μηχανή, κυρίως αγόρια και κάποια κορίτσια όμως μαζί τους, «Παπά μου, ήρθαμε για εξομολόγηση». Λέω μέσα μου τώρα, τι να καταλαβαίνουν αυτοί από εξομολόγηση? Λέω, περάστε μέσα. Στον Άρθικα είχα καμιά δεκαριά άλλους που περίμεναν. Τους λέω, παιδιά, συγγνώμη, μη μιλήσει όμως κανένας, γιατί με αυτούς εδώ δεν τα βγάζουμε εύκολα πέρα. Αύριο θα ξαναείμαι εδώ και μεθαύριο και όποτε θέλετε, αλλά σήμερα θα φύγετε, γιατί με αυτούς έχω παιχνίδι. Μπαίνω μέσα, κάθονται στο κέντρο του ναού, και εγώ προσπαθώ να τους πω χαζομάρες, ως συνήθως χαζομάρες λέω, και πετάγεται αυτός που είχε μιλήσει και έξω, μου λέει, «Παπά, άσε τις», το λένε εύκολα αυτοί, «εμείς ήρθαμε για εξομολόγηση». Λέω, «Ωραία, περάστε όλοι έξω και έλατε ένας-ένας». «Ρε παπά, τώρα μας τα χαλάς τελείως. Τι έξω? Εμείς, όπως είμαστε εδώ, θέλω να εξομολογηθούμε».
Εντάξει, πάμε λοιπόν. Πάμε. Ναι. Λέω, λέγε εσύ. Λέει. Ήρεμα, κανένας. Λέει, λέω, αν το διπλανό σου, ο διπλανό σου, η διπλανή σου ήταν ποιοι ήταν στη σειρά. Κάποια στιγμή όμως ένιωσα ότι χόντρυναν τα πράγματα και κάποιες αμαρτίες προσωπικές, λίγο σκληρές, λίγο βαριές. Λέω, μήπως κανένας δεν θέλει να μιλήσει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να νιώσει άσχημα. Βγαίστε έξω, καθίστε εδώ, μιλάτε, μιλέτε, σταματάμε και εδώ. Παπά, άσε, τελειώνουμε. Άιντε, προχωράμε. Κάποια στιγμή, ακούστε τώρα, ακούστε. Το ζήσα και αυτό. Πετάγεται ένας στη σειρά του και λέει, πάτερ, τον πιάνουν τα δάκρυα. Εγώ έχω ένα βάρος χρόνια τώρα και θέλω να το βγάλω εδώ μπροστά στα αδέρφια μου, στους φίλους μου. Εγώ πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Ο Κώστας ήταν παρόνομος. Λέω, να πως θα γίνει θύρα 4 εδώ μέσα. Και εγώ τι θα κάνω τώρα. Δεν κουνήθηκε κανένας, δεν γέλασε κανένας. Σηκώθηκε ο Κώστας και πήγε και τον αγκάλιασε γιατί του το είπε. Τι του είπε στα αυτή δεν ξέρω, αλλά ησύχασαν και οι δυο πήγαν στη θέση του. Τελείωσε 3-4 ώρες, αγκαλιαστήκαμε, τους διάβασα την ευχούλα και έφυγαν. Από αυτούς οι μισοί ήρθαν και ξαναήρθαν και κάποιοι έρχονται ακόμα. Ξεκίνησα έτσι για να σας πω ότι ο δικός μου δρόμος δεν ξέρω γιατί έγινε παράξενος. Αν με ρωτούσατε όμως, αν τον απολαμβάνω, δεν τον αλλάζω. Έτσι θέλω να τελειώσω. Με αυτούς, με εκείνους και με τους άλλους. Αλλά τους τρελούς παντού όμως. Δεν θέλω σοβαρούς. Συγχώρεσέ με, πατέρα μου, πατέρες μου, θα πω κάτι. Εμένα με δυσκολεύουν όσοι έρχονται και με αρχίζουν με τα ευλογείτε και τις μετάνοιες. Τώρα, τόσο διαστροφή στο μυαλό μου δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά μόλις με αρχίσουν τα ευλογείτε και την ευχή σας και ξανά την ευχή σας και ξανά ευλογείτε, όχ, λέω, εδώ θα κουραστούμε σήμερα. Μάζεψε υπομονή, κάτσε σιγά, ήρεμα και περίμενε. Γιατί εκεί η ιστορία και η αμαρτιούλα με την κουμπάρα δύσκολα βγαίνει. Και πολλές φορές δεν βγαίνει. Και λέω, γιατί μωρέ, έφτασε μέχρι εδώ, πες το να τελειώνουμε. Δεν το λέει. Γιατί ο εγωισμός μας έχει κάνει συμμαχία με το διάβολο να μας παιδεύει. Ξέρετε κάτι, όλες αυτές τις μέρες παρακολουθώ και τα έχω χαμένα όλες αυτές τις φασαρίες που γίνονται και λέω, ρε εσείς, είναι δυνατόν τόσο πολύ θυμό να βγάζουμε για οποιοδήποτε θέμα μεταξύ μας, καλό, κακό, πνευματικό, μη πνευματικό, και να θεωρούμε ότι είμαστε πάνσοφοι εμείς, γεροντάδες σπουδαίοι εμείς, που τα ξέρουμε όλα, πάνω από συνόδους, επιστήμονες, οτιδήποτε, είναι δυνατόν. Γιατί ο εγωισμός μας ανεβαίνει
τον παίρνει χαμπάρι ο διάβολος και λέει, τώρα σε κάνω εγώ να νομίζεις ότι είσαι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος στον κόσμο και να μας οδηγεί σε δρόμους που μπορεί να γίνουμε ακόμα και φωνιάδες και να μην το πάρουμε χαμπάρι. Γιατί αν εγώ πω στη μάνα μου ή στον πατέρα μου κάνε αυτό ή κάνε εκείνο και η μάνα μου και ο πατέρας μου από αυτό ή από εκείνο πεθάνει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι φόνος, τι είναι? Και επειδή λοιπόν πέσαμε στα βαθιά σε μια εποχή που θα έπρεπε όλοι να ησυχάσουμε και να μην μιλάμε για να ακουστεί η φωνή της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας, η φωνή του Θεού. Και ξέρετε κάτι, η φωνή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ακούγεται και υπάρχει στο μαζί. Δεν, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ο καθένας εκφράζει το Θεό. Τι λες μωρέ? Υπάρχουν τρεις τρόποι έκφρασης του Θεού μέσα στη χριστιανοσύνη. Μία που ο Πάπας είναι αλάθητος. Ένας και αλάθητος. Δεν υπάρχει δεύτερος που να μπορεί να πει αυτό είναι το σωστό εκεί. Ένας είναι. Οι άλλοι είναι, τον ακούνε και τα εφαρμόζουν. Ένας, ο Πάπας. Στους Προτεστάντες είναι ο καθένας. Ο κάθε ένας μπορεί να πει αυτό είναι το σωστό. Δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχουν άλλοι δίπλα του. Ο καθένας είναι αυτόνομος. Γι' αυτό και στον Προτεσταντισμό, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έχουν χωριστεί κομμάτια. Έχετε και εσείς εδώ, Ευαγγελικοί, πόσα κομμάτια θέλει? 3.000, 4.000 κομμάτια. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως, είναι το σύνολο της Εκκλησίας, τελεία και παύλα. Το είπα αυτό γιατί μέσα στη δικιά μου ψυχή και στη δικιά μου καρδιά το είδατε, ήθελα να το σχολιάσω για τον εαυτό μου. Όταν ήρθα έκανα μετάνοια στο δεσποτικό. Στο δεσποτικό θρόνο είναι ο Χριστός, αλλά επειδή ο Χριστός έχει φύγει στον ουρανό, εκ δεξιών του Θεού Πατρός, αυτό είναι η θεολογία μας, εδώ κάθεται ο δεσπότης και από το δεσπότη παίρνουν ευχή. Δεν υπάρχει δεσπότης, δεν υπάρχει εκκλησία. Δεν υπάρχει το μαζί, δεν είναι ορθοδοξία και εκκλησία. Τα αφήνω στην άκρη, ο καθένας θα σκεφτεί. Δεν θα πω άλλο και δεν πρέπει να πω άλλο. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο θέμα μας. Ένας άθεος λέει, τρελαμένος φίλος του γέροντα Παΐσιου. Είχα την τύχη να γεννηθώ και να μεγαλώσω στην Κόνιτσα, να είμαι στη γειτονιά που είναι το σπίτι του γέροντα Παΐσιου, να έχω στο σχολείο συμμαθήτριά μου στο ίδιο τμήμα κιόλας, την κατασάρκα ανιψιά του γέροντα Παΐσιου, και λίγο πριν έρθω στην Θεσσαλονίκη και γίνω κληρικός το 1999, δεν είμαι πολύ παλιός παπάς, καινούριος είμαι. Ήμουνα στην Κόνιτσα και καλλιεργούσαμε τα πατρικά χωράφια, αυτά που ήταν όταν είχε έρθει ο γέροντας Παΐσιος μαζί με τον αδερφό του τον Ραφαήλ. Εκεί λοιπόν, παίζοντας με αυτήν την οικογένεια, κατάλαβα πραγματικά πως φτιάχνονται οι Άγιοι, πως γίνονται οι Άγιοι.
Θα σας πω 2-3 μικρά παραδείγματα και μετά πώς γνωρίστηκα με τον Γέροντα Παΐσιο και εκεί αν θέλετε με σταματάτε, αν θέλετε συνεχίζουμε, ό,τι θέλετε. Όταν μου λέει ο παππούς ο Ραφαήλ που ήταν μεγάλος στην ηλικία, ήταν ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, 90 τόσο χρονών, μου λέει, Χριστάκη, δεν ήμουν παπάς τότε, ήμουν καθηγητής στο τεχνικό λύκειο στην Κόνιτσα, στο χωριό μου. Χριστάκη, αν με βοηθήσεις θα συνεχίσω να καλλιεργώ τα χωράφια. Αν δεν με βοηθήσεις θα τα αφήσω. Ποιος δεν θα ήθελε να καλλιεργήσει τα πατρικά χωράφια του Γέροντα Παΐσιο? Ποιος δεν θα ήθελε? Αλήθεια. Τρελάθηκα. Ήτανε 4 στρέμματα. Λέω, ήμασταν οι 2 οικογένειες, ήμασταν ας πούμε 8 άτομα, μαζί με 2 μωρά δικά μας. Λέει, να πας να αγοράσεις φυτά. Πόσα φυτά να αγοράσω, παππού? Μου λέει, αγόρασε λίγα παραπάνω να δίνουμε και σε κανένα φτωχό. Πόσο παραπάνω, Γέροντα, πόσο παραπάνω? Και τι μου λέει? Πάρε από 300 φυτά από το καθένα. 300 ντομάτες, 300 πιπέρικα, 300 κολοκύθια, 300... να γεμίσουμε τα 4 στρέμματα. Ήρθε η ώρα της συγκομιδής. Βαριά χωράφια, παραγωγικά, ποτάμι το νερό από το ποτάμι, βγάζανε. Ήρθε η ώρα, μαζεύαμε. Ποτίζαμε, μια εβδομάδα δεν μπαίναμε μέσα γιατί βούλιαζε και μετά μπαίναμε με τα τελάρα, μαζεύαμε. Λέω, τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Μου λέει, Χριστάκη, σε παρακαλώ, κρατάμε όσα θέλουμε εμείς για το σπίτι μας και τα υπόλοιπα ξαμουλήσου να τα δώσουμε. Και σε παρακαλώ, παιδί μου, μην τολμήσεις και σκεφτείς και πάρεις λεφτά από κανέναν. Τζάμπα, λέει, μας τα δίνει ο Θεός, και το χωράφι το χώμα τζάμπα και το νερό τζάμπα και ο ήλιος τζάμπα. Έβρε, παιδάκι μου, εμείς τα φυτά βάζουμε, δεν πειράζει. Έτσι πήγε όλη η χρονιά. Να σας πω εκεί ένα μικρό θαύμα τώρα. Αυτό τώρα ήταν το θαύμα της αγάπης τους. Έτσι ήταν η οικογένεια, με πραγματικά άπειρη αγάπη. Να σας πω ένα μικρό θαύμα. Εκεί στο χωράφι ήταν η παλιά καλύβα που είχαν χτίσει οι πρόσφυγες όταν είχαν έρθει με τη Μικρά Ασία, μαζί και ο Γεροπαΐζος σε αυτή την καλύβα μεγάλωσε. Σε αυτή την καλύβα όταν έφυγαν μετά και φτιάξαν μέσα στην Κόνισσα σπιτάκι, αφήσαν τα κουνέλια. Όταν εμείς καλλιεργούσαμε το χωράφι που ήταν μπροστά στην καλύβα, τα κουνέλια μπορεί να ήταν και 200 κουνέλια. Βγαίνανε από την καλύβα. Είχανε κάνει λαγούμια και βγαίνανε. Εγώ καθόμουν μακριά και τα χάζευα. Περνούσαν μέσα από όλα τα κυπευτικά. Για φανταστείτε το κουνελάκι να περνάει από το αγκουράκι, το κολοκυθάκι, από το φασολάκι και να μην τρελαίνεται. Και πηγαίνανε πιο κάτω σε ένα τριφύλι που είχε ο παππούς και εκεί βοσκάγανε. Το πιο τρελό, ενώ ήταν 200 κουνέλια, δεν είχε πάει κανένα σε κανένα και άλλο χωράφι. Γιατί αν τρώγαν τα δικά μας, τα λέγαμε, δεν πειράζει, δικά μας είναι και τα κουνέλια, δικά μας και τα φασολάκια, καλά κάνει και τα τρώνε. Δεν είχε φάει ποτέ κανένα, ούτε μας είχε παραπονεθεί. Και ο παππούς κανόνιζε να καθαρίζει τα κουνέλια και σε κάθε σπίτι που πας να δίνεις τα ζαρζαβατικά δωρεάν, να τους δίνεις και από 2-3 κουνέλια. Όταν στο Στόμνιο, στο μοναστήριο, ο Γέροντας Παΐσιος είχε τα δικά του κυπευτικά και μου διηγούνταν ο κύριος Θωμάς, ο κύριος Βασίλης ο Μουρεχίδης, ο Θωμάς τον αδερφός του, μου διηγούνταν τις ιστορίες πώς χτίζανε το μοναστήρι. Μου λέει, μια μέρα βλέπω μέσα στον κυπάκο που είχε ο Γεροπαΐσιος για τις ανάγκες του ένα λαγό να τρώει.
Εμείς, λέει, οι μάστοροι, έτοιμοι με το σκεπάρνι να τη ρίξουμε, μπας και τον καταφέρουμε, τον φάμε. Το βλέπει ο γέρνας και λέει, όχι, όχι, παιδιά, σας παρακαλώ. Πάει, ο λαγός κάθεται, τον πιάνει, τον παίρνει στην αγκαλιά του και του λέει, κοίταξε να δεις, αυτοί θα σε φάνε λάχανο. Μην ξανάρθεις εδώ κοντά, γιατί αυτόν τον κήπο τον θέλω να τρώω κι εγώ. Εδώ βόλτα να κάνεις, αλλά τον κήπο να μην ξαναφάς. Μια άλλη φορά, ανεβαίνοντας ο γέροντας, μου το διηγούνται τώρα οι κονιτσιώτες, ανεβαίνοντας, λέει, μια φορά ένα πρωί Κυριακής που θα πηγαίναμε να πάμε να λειτουργηθούμε και ήμασταν καμιά εικοσαριά, λέει, κάτω κονιτσιώτες, όλοι οι φίλοι του γέροντα. Όπως ανεβαίναμε το μονοπάτι, όσοι έχετε πάει και το έχετε δει δίπλα στο ποτάμι, ακούμε μέσα από το δάσος ένα θηρίο. Κοιτάμε μέσα στο βάθος τα κλαδιά μια αρκούδα τεράστια. Ο γέροντας, λέει, ήταν πρώτος στην πορεία. Το πότε, λέει, ο παππούς ο Ραφαήλ και ο κύριος Βασίλης που μου το διηγήθηκαν, το πότε προσπεράσαμε και φύγαμε, ούτε ο Κεντέρης δεν θα μας προλάβαινε. Φτάνουμε, λέει, στο μοναστήρι με δυο ανάσες, τεράστιος δρόμος και ανηφόρα, πιστεύοντας ότι η πόρτα μπορεί να είναι ανοιχτή. Η πόρτα όμως, λέει, ήταν κλειστή. Μαζευόμαστε στην πόρτα και περιμένουμε να δούμε τώρα το γέροντα που ερχόταν με την ισχύα του. Κάποια στιγμή εμφανίζεται, λέει, ο γέροντας και δίπλα του, σαν το σκυλάκι ή το γαϊδουράκι, η αρκούδα. Ναι, αλλά γέροντας και αρκούδα πλησιάζουν σε μας. Εκεί, λέει, να δεις προσευχές και εκεί να δεις χτύπημα η καρδιά. Και έρχεται, λέει, η αρκούδα κοντά και ο γέροντας κοντά. Βγάζει ένα πρόσφορο, μια λειτουργιά, τη δίνει, την πιάνει από το αυτί και της λέει, κοίτα, εδώ έρχεται κόσμος για την Παναγιά. Δεν θα ξαναεμφανιστείς και δεν θα πειράξεις κανέναν. Έφυγε, έσκυψε και έφυγε. Αυτές τις ιστορίες σας τις είπα για να δούμε όλοι πόσο ψηλά είχαν φτάσει οι Άγιοι. Και οι Άγιοι φτάσανε ψηλά γιατί είχαν άπειρη αγάπη ή γιατί κάναν καλή άσκηση. Όταν ήμουν κοντά στο γέροντα Παΐσιο και ερχόταν το βραδάκι, ξέρετε, εκεί δεν έμενε κανένας, έπρεπε να μείνουμε σε ένα από τα μοναστήρια που είναι κοντά. Όταν ερχόταν το βραδάκι, μου έλεγε, Χριστάκη, πού θα μείνεις απόψε? Στην Κουτλουμουσίου ή στο Ιβύρον ή στο Σταυρονική τα γέροντα. Πάρε, παιδάκι μου, και αυτές τις σακούλες να τις πας, τις περιμένουν οι πατέρες. Οι σακούλες ήταν από ό,τι πράγματα φέρναν την ημέρα οι προσκυνητές, οι επισκέπτες. Μπορεί πάνω από 80, 90, 100 φορές να πήρα σακούλες να τις πήγα. Ποτέ δεν κοίταξε τι είχαν μέσα. Ποτέ μπορεί να έχει τα πιο σκισμένα ράσα, τα πιο σκισμένα παπούτσια, τα πιο σκισμένα τη ζακετούλα εκείνη την περίφημη, την κουβέρτα που τη λίγονταν γιατί κρύωνε. Δεν τον ένοιαζε τίποτε, παρά μόνον έχει λουκούμια, άστα να κερνάω, λουκούμια μόνο, και αυτά για τον κόσμο. Μια άλλη φορά πάω και ήθελα να φωτογραφίσω. Είχα μια καλή φωτογραφική που είχα φέρει από τη Γερμανία, από τον πατέρα μου, το έπαιζα σπουδαίος. Τώρα σπουδαίοι το παίζουμε όλοι με τα κινητά. Και ήθελα να φωτογραφίσω, αλλά να μην με πάρει χαμπάρι ο γέροντας. Και λέω, θα πάρω τις φωτογραφίες πριν, γύρω-γύρω το καλύβι του και μετά θα πάω να κρεμάσω την τσάντα παρακάτω
Γιατί έπαιρνε τη φωτογραφική, έπαιζε δήθεν και έκαιγε το φιλμ. Για να μην έχουμε τα φιλμ. Πηγαίνω, χτυπάω, βγαίνει, χαμόγελο, καλημέρα, την ευχή σας. Μου λέει, το γάτο τον πήρες φωτογραφία. Εγώ κάνω δεν ακούω, λέω, άσε καλύτερα, θα μου ζητήσει τη φωτογραφική. Το γάτο, βρε ευλογημένε, τον πήρες. Ναι, αλλά εγώ δεν ήξερα να το απαντήσω. Δεν ξέρω. Πήρες μια ωραία φωτογραφία το γάτο μου, είδες τι όμορφος που είναι. Γυρίζω σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις φωτογραφίες μέσα ήταν ο γάτος του. Η γνωριμία μου τώρα με τον Γέροντα Παΐσιο και η εποχή, γιατί έδωσα τον τίτλο αυτό. Ένας άθεος ξετρελαμένος με τον Γέροντα Παΐσιο. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, ήταν η εποχή της, όπως να την πούμε, μεταπολίτευσης και τότε οι ιδέες και η αμφισβήτηση των πάντων κυκλοφορούσε παντού. Ένιωθα κι εγώ ότι είχε μπει μέσα μου η αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση, προβληματισμός, Θεός, Εκκλησία, Παναγία, Ιστορία, Καινή Διαθήκη, όλα του τα δω, παρότι τα σπούδαζα στη θεολογική. Το μόνο που ήθελα να κάνω εκείνη την περίοδο ήταν να πηγαίνω στον Γέροντα Παΐσιο. Πήγαινα, με δέχονταν με υπέροχη τρέλα, σαν να ήμασταν κολλητάκια. Και εγώ όλη την ημέρα που ήμουν εκεί μαζί του, όταν έβρισκα ευκαιρία, δεν είχε ακόμα τότε πολύ κόσμο, έβρισκα ευκαιρία να του χώνω πράγματα. Γιατί αυτό στην ιστορία έγινε, πώς έγινε εκείνο, πώς ο Βασίλειος Βουλγαροκτώνος σκότωσε τόσους, πώς ο Μέγας Κωνσταντίνος σκότωσε και τον Καναμάγιο, τι τούτο, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο, κοροϊδεύουμε και τον κόσμο τώρα, γέροντα, κάνουμε. Ποτέ δεν μου είπε τι λες, παιδάκι μου. Πάντα σταματούσα και μου έλεγε, για πες κι άλλα να μάθω. Το πιο σπουδαίο ποιο ήταν. Όταν το βράδυ έφευγα, με κοιτούσε στα μάτια βαθιά και μου έλεγε, Χριστάκι, πέρασες καλά σήμερα. Θέλω να ξανάρθεις. Γιατί ρε γέροντα, θα ξανάρθω. Να βρε παιδάκι μου, είπα, ξέρω κι εγώ είμαι αγράμματος. Μπορεί να σου είπα κάτι που να μην σ' άρεσε και να στενοχωρέθηκες και να μην ξανάρθεις. Και πάμε τώρα με αυτήν την κουβέντα που σας είπα τη χαζή να σας πω κάτι. Το έχω έννοια αυτό τουλάχιστον να σας το πω. Όλοι πασχίζουμε στα σπίτια μας να πούμε λόγια στα παιδιά μας για το Θεό. Έχετε σκεφτεί ποτέ, έχετε δει ποτέ τον εαυτό σας, σε τι ύφος και σε τι στυλ μιλάμε στα παιδιά μας για το Θεό? Έχετε σκεφτεί ότι στις μέρες μας όλοι όσοι μιλάνε για το Θεό τσακώνονται, φωνάζουν, βρίζουν κιόλας. Και λέω, τέτοιο Θεό ζωγραφίζουμε στα παιδιά μας? Τέτοιο Θεό ζωγραφίζουμε στα παιδιά μας? Ένα Θεό που τιμωρεί, ένα Θεό που τους ελέγχει. Κάνουμε σύμμαχο το Θεό μας στις χαζές μας ιδεολογίες, που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και την Εκκλησία. Και εμείς φωνάζουμε και βρίζουμε στα παιδιά, ο Θεός θα δεις τι θα σε κάνει, ο Θεός θα δεις πως θα σε τιμωρήσει. Ήμουνα μια φορά στο σχολείο, ήμουνα καθηγητής και ήταν στο σχολείο και μία, τώρα που δεν θέλω να την πω τη λέξη και πρέπει να την πω, ήταν μία πολύ, άσε την πω αλλιώς, ήταν μία γυναίκα καθηγήτρια πολύ πιστή. Ή νόμιζε ότι ήταν πολύ πιστή. Και ήταν και μία άλλη, η οποία η καημένη, εντάξει, κοινή άνθρωποι,
και μου λέει αυτοί που ήταν οι κοινοί άνθρωποι. «Πάτερ, θέλω να σου διηγηθώ ένα θαυματάκι που έγινε με το γιο μου». Όταν πήγαμε, το παιδί είχε κάτι εδώ που τριχοφάγος λέγεται, δεν ξέρω τι, το οποίο όταν μπαίνει μέσα στα μαλλιά τρώει, κάνει παράξενες ιστορίες στα μαλλιά. Το παιδάκι ήταν μικρό, καταντρέπονταν να βγαίνει έξω γιατί παράξενα τα μαλλιά του. Και κάποια στιγμή, λέει, το πήγα στον τάφο του Γέροντα Παΐσιου. Και το παιδάκι πήρε το χώμα, λέει, και το ρίχνε στο πρόσωπο. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Το χώμα που έχει εκεί. Αυτό, λέει, θεραπεύτηκε. Όντως, γιατί εγώ γίναμε φίλοι με την συνάδελφο και πενοβγαίναμε σπίτι και το παιδί ήταν και συμμαθητής του γιού μου του μικρού. Ποιο ήταν το θέμα όμως? Γυρίζει η πολύ πιστή με ένα ύφος και ένα στυλ. Μου λέει, «Πάτερ, τι σου πουλάει, μωρέ, παραμύθι αυτή? Είναι δυνατόν σε αυτήν ο Θεός να έκανε θαύμα?» Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό στη ζωή μας, άραγε? Είναι δυνατόν να έκανε θαύμα? Της λέω, ξέρω κι εγώ, τι να σου πω τώρα, εγώ με το Θεό δεν έχω επικοινωνία να το ρωτήσω. Αλλά θαύμα ο Θεός για να κάνει πρέπει να είσαι δικός του άνθρωπος. Έχετε σκεφτεί πόσο βάρβαρη λέξη είναι αυτή, να είμαστε δικοί του άνθρωποι? Και όταν ήρθε ο Χριστός, ποιοι ήταν οι δικοί του άνθρωποι? Ποιοι ήταν αυτοί που έκανε παρέα και έτρωγε και έπινε ο Χριστός? Ποιους είχε δικούς του ανθρώπους? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Ή απλά σηκωνόμαστε και λέμε, εγώ με του Θεού, γιατί πάω στον παπά Δημήτρη, πάω στον παπά Διονύση, εξομολογούμε και έχω δικαιώματα τώρα. Και ειδικά αυτές τις μέρες έχουν πιο πολλά δικαιώματα οι πιστοί από όλους τους άλλους. Και όταν πήγε ο Χριστός και έτρωγε, λέει, σε ένα σπίτι και δεν άρεσε στους θρήσκους της εποχής, γιατί ήταν με αυτούς μέσα, φώναξαν, λέει, τους μαθητές, τη θυμάστε, ωραία ιστορία αυτή, μ' αρέσει. Και λέει στους μαθητές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, «Ουκ εσχύνεται ο διδάσκαλος ημών, εστί και πίνει μετά, 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 μετά». Μ' αρέσουν οι τρεις λέξεις. Αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Η πλάκα είναι ότι αυτός ο διδάσκαλος δεν εσχύνονταν γιατί έτρωγε και έπινε μετά αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Δεν εσχύνονταν. Και τους λέει παρακάτω, επειδή κατάλαβε τι γινόταν, «Ουκ έχουσιν ανάγκης ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι κακώς έχοντες». Και ξέρετε κάτι? Πρώτα εμείς οι παπάδες, χωρέστε με πατέρες, τζάμπα θέσεις πιάνουμε εδώ μέσα. Διότι εδώ μέσα θα έπρεπε να είναι πολλοί άλλοι άνθρωποι απ' έξω και να πετάει η Εκκλησία. Να πετάει, να πετάει. Το ότι αυτοί κάθονται απ' έξω και εμείς μπαίνουμε εδώ μέσα και την έχουμε πολλές φορές κακορίζει και την Εκκλησία στα μάτια των ανθρώπων, αυτό θα το βρούμε εκεί πάνω. Τζάμπα θέση θα μας πει έπιανε. Τζάμπα. Εγώ στην εξομολόγηση έχω δει ανθρώπους, αχαχα, και αν μου επέτρεπα να έχω βίντεο, θα δείτε τι θα γινότανε, τι καθαρότητα, τι αγιότητα. Να σας πω κάτι. Μου έρχεται μια φορά μία κοπέλα, πανέμορφη κουκλάρα, η οποία κάθεται απέναντι και αρχίζει να μου λέει τη ζωή της. Γεννήθηκα έξω από τη Μόσχα, από πολύ μικρή υπέστην όλους τους βιασμούς και τα λαπατήματα από το σόι μου και έφυγα και πήγα στη Μόσχα να βρω την τύχη μου, συχάθηκα την οικογένειά μου. Και από εκεί άρχισαν να με πουλάνε και να με αγοράζουν.
Μέχρι που έφτασα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ένα παλικάρι, καναμέρωτα, του είπα δύο λέξεις, συγκινήθηκε και με πήρε και με έβγαλε έξω, γιατί ήταν ένας, λέει, θηρίο, δεν τόλμησε να το πούνε, στην έξοδο του πονηρού ξενοδοχείου, δεν τόλμησε κανένας να πει πού τι πας, γιατί ήξεραν ότι θα τους καθάριζε. Η συνέχεια αυτής της κοπέλας έκανε τόσο ωραία εξομολόγηση, τόση ώρα. Όταν της είπα μετά πόσα χρόνια είσαι να κοινωνήσεις, μου λέει, ποτέ, πάτε. Λέω, θέλω να έρθεις την Κυριακή να κοινωνήσεις. Εγώ μπορώ. Τι λες, πάτερ μου, έχω κάνει όλες τις αμαρτίες. Λέω, θέλω να έρθεις. Το μάκτρο, τη βοήθεια στη Θεία Κοινωνία μου, την έκανε ένα παιδάκι από τη Ρουμανία, υπέροχος, θεολόγος, ψαγμένος. Μου λέει στο τέλος, πάτερ, γιατί εκείνη η ξανθιά, η όμορφη κοπέλα, έλαμψε όταν κοινώνησε? Του λέω, φάστε μου, δεν έχω απάντηση. Χαίρομαι όμως που σήμερα κοινώνησα έναν άγγελο. Τώρα θα σας πω πιο χοντρό το πράγμα για αυτήν την κοπέλα. Έρχεται μετά από λίγες μέρες, κατασυγκινημένη γιατί κοινώνησε. Έκλαιγε, 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 μου φιλούσε τα χέρια, ήθελε να μου φιλήσει τα πόδια γιατί της έδωσα Θεία Κοινωνία. Και τι μου λέει, πάτερ μου, συγχωρέστε με που θα το πω ομά, πάτερ μου, μπορεί να πέρασαν από πάνω μου πολλές χιλιάδες άντρες. Σε οργασμό δεν ήρθα ούτε μία φορά, παρά μόνον το βράδυ που βρέθηκα ξανά μετά το ξενοδοχείο με το δικό μου άνθρωπο με τον οποίο παντρευτήκαμε. Ούτε μία φορά δεν άφησα στον εαυτό μου να νιώσει ειδονή και να έρθει σε οργασμό. Και ρωτάω εγώ, ο χαζός Παπαχρίστος, είναι ή δεν είναι πεντακάθαρη η ψυχή της? Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα, το τι υπακοή κάνει, το τι προσευχή κάνει, το τι πνευματικότητα βγάζει με την οικογένειά της, με τον άνθρωπό της που παντρεύτηκαν, που πήραν την ευλογία, που έχουν τα παιδιά τους. Και λέω, ρε εσείς, όταν ο γέροντας Παΐσιος πηγαίναμε καμιά φορά κάποιοι και τον πειράζαμε πολύ και του λέγαμε, γέροντα, πες μας εδώ στο όρος κανέναν Άγιο, μερικές φορές τι έλεγε ο γέροντας? Καλά, μωρέ, εδώ ήρθατε να βρείτε Άγιο. Και πού θα βρούμε, ρε γέροντα? Πάτε εκεί κατά βαρδάρη μεριά να δείτε κάτι ψυχές αγιασμένες. Εγώ το έζησα με μια ιστορία που τη διηγήθηκα και στην τηλεόραση. Και βλέπω ότι ο Θεός, τούτος εδώ ο Θεός, δεν ήρθε, μωρέ, για 5-6 μόνο. Σίγουρα δεν ήρθε για μας τους παπάδες. Σιγουρότατα δεν ήρθε για τους πολύ καλούς χριστιανούς, αλλά ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Ας το καταλάβουμε αυτό, Θεέ μου, είμαι ο τελευταίος, πρέπει να λέμε. Ο καλός, λέει ο ασκητής, τι έλεγε κάθε μέρα στο Θεό του? Θεέ μου, δεν λυπάμαι που θα πάω στην κόλαση, για εκεί είμαι. Αλλά λυπάμαι, λυπάμαι, γιατί θα είμαι μόνος μου, Θεέ μου. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι θα πάνε στον παράδεισο, κάτι καλό έχουν κάνει. Εγώ, Θεέ μου, μόνος μου για την κόλαση είμαι.
Εμείς τι πιστεύουμε, όποιον βλέπουμε γύρω, και πολλές φορές φέρουμε και εμάς παπάδες σε δύσκολη θέση. Παπά αυτή, γιατί να αφήνεις και έρχεται στην εκκλησία? Καλά, παπά αυτή έρχεται, ξομολογείται. Παπά η τάδε. Κρίνουμε, σχολιάζουμε. Και έλεγε κάποιος Άγιος, αν μας έβαζε εμάς, λέει, στην πόρτα του Παραδείσου ο Θεός να κρίνουμε, δεν θα αφήναμε κανένα να μπει μέσα, παρά μόνο κανένα δυο δικούς μας θα βάζαμε το μέσο. Και όλοι οι άλλοι θα ήταν για την κόλαση. Ενώ, για λίγο να δούμε τις παραβολές που μας άφησε ο Θεός. Τι μας λένε οι παραβολές? Ότι σώζεται ο καλός ή ο αμαρτωλός που μετανιώνει? Στην παραβολή του ασώτου πάντως, ο μεγάλος αδερφός, ο καλός, δεν φαίνεται να σώθηκε. Ή τουλάχιστον, η παραβολή τον αφήνει εκεί. Μπήκε μέσα ή δεν μπήκε? Εγώ λέω δεν μπήκε. Η εμπειρία μου μου λέει ότι δεν μπήκε. Τον εαυτό μου δηλαδή. Ο άσωτος μπήκε με τιμή και θρίαμβο. Όταν το ρωτούσα γέροντα, όταν έρχονται οι άνθρωποι στην εξομολόγηση και σου λένε βαριές κουβέντες, τι κάνεις, τι τους λες, τι λέει ο παπάς εκεί? Και τι μου είπε, τίποτα παιδάκι μου, ποιος ακούει λόγια? Τότε ρε γέροντα, τι κάνει ο παπάς? Και τι είπε ο γέροντας? Παιδάκι μου, εκείνη την ώρα πρόσεχε. Πρέπει να κατεβάσεις το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τι λες μωρέ γέροντα τώρα? Δεν δουλεύεις. Πώς θα κατεβάσω εγώ το Θεό κάτω στη γη? Δεν μπορείς, δεν κατεβαίνει. Θεός είναι, πού να κατέβει? Μια φορά λέει κατέβηκε και δεν τον δεχτήκαμε. Τότε τι κάνει, λέει, όχι, τι κάνει ο γέροντας? Τότε παιδάκι μου, θυμάσαι την παραβολή του ασώτου. Τι έκανε εκεί ο πατέρας? Βλέπει, λέει, τον άσωτο ερχόμενο προς αυτόν και τρέχει, δραμών τρέχει, και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλει αυτόν. Αυτό, μωρέ, το κατεφύλι μπορούμε να το κάνουμε στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, μπορούμε. Γιατί χάσαμε τα φιλιά μας? Γιατί χάσαμε την αγκαλιά μας? Γιατί χάσαμε την αγάπη μας? Γιατί χάσαμε το χαμόγελό μας? Και του Αποστόλου Παύλου η εντολή, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος εν ημίν, εστί, είναι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, αλλά πάλι πραότης. Τι έχουμε εμείς σήμερα από αυτά να δείξουμε στον κόσμο και να πει ναι ρε, κοίτα ρε, δύσκολες μέρες αλλά χαίρεται, δύσκολες μέρες αλλά αγαπάει, δύσκολες μέρες αλλά έχει μακροθυμία, δεν τσακώνεται? Μου έλεγε κάποιος άθεος, πολύ αρθρογραφούσε κιόλας τότε, μετά έγινε ο καλύτερος χριστιανός και τώρα κάθε φώτα πηγαίνω σπίτι του, λέει, μην δεν έρθεις και μου αγιάσεις το σπίτι, σε παρακαλώ. Μου έλεγε, ρε εσείς οι χριστιανοί, πρέπει συνέχεια να χαίρεστε και να τραγουδάτε και να χοροπηδάτε και να γλεντάτε. Μες στις εκκλησίες, λέει, έπρεπε να μπαίνουμε και να έχετε χορό. Του λέω, γιατί? Τι μου είπε ο άθεος? Εσείς, λέει, δεν έχετε Θεό αναστημένο? Ποια άλλη θρησκεία έχει Θεό αναστημένο και ο Θεός δεν είναι πεθαμένος? Όλες οι θρησκείες είναι πεθαμένος ο Θεός.
Ο δικός μας Θεός είναι αναστημένος. Αναστημένος. Ξέρετε πού το ζουν αυτό? Πού το ζουν? Στην Αφρική. Δέστε βίντεο που πάνε οι ιερείς και λειτουργάνε, που πάει ο Πατριάρχης και λειτουργάνε. Θα ζηλέψετε αφού πρώτα το κατακρίνετε. Διότι στην εκκλησία μέσα είναι με τα βάγια και χοροπηδάνε από χαρά. Και λέω στον ιέρη τον δεσπότη που ήρθε και συλλειτούργησε μαζί μου και όλη την ώρα χαίρονταν. Λέει, Χριστάκη, πόσο χαίρομαι που λειτουργώ μαζί σας. Πόσο χαίρομαι που λειτουργώ μαζί σας. Πόσο χαίρομαι. Ο δεσπότης. Πόσο χαίρομαι. Λέω, εκεί χαίρεται ο κόσμος. Συνέχεια. Και πεθαίνουν συνέχεια. Αλλά χαίρονται. Και ώρα τελειώνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα παιχνίδι διαρκεί 45 λεπτά, 15 λεπτά ημίχρονο και άλλα 45. Εγώ αντέχω. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Συγχωρέστε με που σας είπα χαζά. Εν γνώση μου τα είπα. Λέω, άμα λέω χαζά, δεν θα με ξανακαλέσω και δεν θα ξανά έχω φασαρία. Δεν γίνεται χριστιανός με κατάθλιψη. Και μου λέει και μια Γερμανίδα που ήξερε ελληνικά, ήρθε μια μέρα να με δει και μου λέει, Πάτερ, οι Έλληνες πρέπει να ντρέπεστε. Λέω, κοίτα, μη μου το πας, λέω, εκεί που το πήγαν οι πρόγονοί σου, γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Μας τα ξανάπατε αυτά ότι είστε παραπάνω εσείς από εμάς. Δεν μου το ξαναπεί. Όχι, λέει, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό, ρε Πάτερ. Εκείνη ήταν η λύθη. Ωραία, λέω, συνοηθήκαμε. Αφού ήταν εκείνη η λύθη, τώρα πάμε. Λέω, γιατί? Τι μου λέει? Τέτοιο κλίμα, τέτοιος ήλιος, τέτοια χαρά, τέτοια φύση, τέτοια θάλασσα, τέτοιο φως, τέτοια χρώματα, τέτοια πουλιά, τέτοιο περιβάλλον, τέτοιος πολιτισμός, μου λέει. Και η Γερμανίδα τι μου είπε? Η Ορθοδοξία σας έχει άρωμα, έχει φως. Και εσείς γιατί γίνατε, λέει, καταθλιπτικοί? Στην Ευρώπη η κατάθλιψη είναι η πρώτη αρρώστια τώρα, όχι τώρα με τον κορονοϊό. Αυτή τη μελέτη την είχα δει πριν τον κορονοϊό. Η πρώτη ασθένεια στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τότε ήταν τέταρτη. Λέω, λες να γίνει και εδώ πρώτη? Πόσο φταίμε όλοι που δεν σας δίνουμε ένα Θεό χαρά. Πήγαινε ο Χριστός μας στη Σταύρωση. Διαβάστε, μωρέ, το Ευαγγέλιο, το πρώτο, εκείνο που υποφέρουμε οι παπάδες, το διαβάζουμε γιατί είναι μισή ώρα, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Πόσες φορές λέει ο Χριστός, ενώ φεύγει και βλέπει ότι έρχεται το πάθος του, τι νοιάζεται για τους μαθητές του? Θέλω, λέει, μη φοβηθείτε, λέει, και μη δηλιάσετε. Θέλω η χαρά να είναι πεπληρωμένη εν ημίν. Η χαρά να γεμίζει ποια στιγμή? Τη στιγμή που βλέπει το Γολγοθά να έρχεται. Θέλω να έχετε αγάπη, λέει. Θέλω η αγάπη σας να είναι σαν την αγάπη που έχουμε εμείς στην Αγία Τριάδα. Να γιατί είναι τραγικές οι στιγμές που μπήκαμε πάλι σε μια φαγωμάρα, η μεν και η δε. Γιατί παραβαίνουμε όλο αυτό που θέλει ο Θεός μας. Ποια? Την αγάπη. Θέλω να είστε ένα, λέει. Ποια στιγμή που πάει στο μαρτύριο? Θέλω να είστε αγαπημένοι. Μη ταρασέστο ημών η καρδία. Μη δε δηλιάτο. Να μην δηλιάσετε, να μην ταραχτείτε μπροστά στο πάθος. Και εμείς κάθε μέρα. Είχα μια γιαγιά
Όσοι είναι από την Κόνιτσα, δεν ξέρω αν την πρόλαβαν τη γιαγιά την Αριστούλα. Πω, πω. Ερχόταν κάτι παλικάρια στην Κόνιτσα και τη βλέπω εδώ τώρα. Και κάθε πρωί που άνοιγε το παράθυρο η γιαγιά μου, την άκουγα να λέει 10 φορές δόξα το Θεό. Είχε και το καφεδάκι της, μόλις άρχισε να φέγγει, γιατί έπρεπε να πάμε για δουλειές, και έλεγε δόξα το Θεό, σήμερα θα βρέχει. Δόξα το Θεό, σήμερα θα έχει ήλιο. Δόξα το Θεό, σήμερα θα φυσάει. Δόξα το Θεό, σήμερα θα χιονίσει. Δόξα το Θεό, ό,τι καιρό και να έχει. Και εμείς, ό,τι καιρό και να έχει, λέμε σήμερα έχει κακοκαιρία. Ποια μωρέ κακοκαιρία! Η βροχή κακοκαιρία! Συνειδητοποιούμε η βροχούλα. Τι ευλογία είναι! Όχι. Εμένα με πειράζει που θα πειράξει το μαλλί. Και άμα ο Θεός τα ακούσει και δεν βρέξει για 5 χρόνια, θα ψοφήσουμε όλοι. Έτσι να μάθουμε, δόξα το Θεό για όλα. Θα μπορούσα κι εγώ, ξέρετε ο πάτερ μου έκανε μια τρίπλα. Να το πω αυτό για να σας πω μετά το τι ήθελα να πω. Είχαμε πει πιο νωρίς και μου το έβαλε πιο αργά. Και εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω. Και αύριο έχω δρόμο μεγάλο. Θα σας πω τι δρόμο μεγάλο και θα τελειώσουμε. Και τώρα όταν το άκουσα, τι θα μπορούσα να σκεφτώ. Εδώ θέλω να προσέξετε τώρα. Αυτό και τίποτα άλλο. Να πω, κοίτα δεν ντρέπεται. Με βάζω 8 η ώρα. Τι ώρα είναι αυτή. Και εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά. Δεν πάω να με βάλει και 12. Εγώ χαίρομαι που θα πάω να τους δω. Ή λέμε το ένα. Ή λέμε το άλλο. Σε όλα. Σε όλα, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο γραφείο μας, στην εκκλησία μας, στην προσευχή μας, όλα να τα βλέπουμε όμορφα. Όλα όμορφα. Όλα όμορφα. Και για να τα δούμε όμορφα θέλει τρέλα. Τουλάχιστον την τρέλα μπορώ να σας τη διδάξω. Προσευχές και τέτοια, ακούστε τις πατέρες. Την τρέλα όμως, ου, και όποιος θέλει και πρακτική εφαρμογή, να έρθει μαζί μου στη θύρα 4. Έλα ρε, ας έρθει και η Παναθηναϊκή και η Ολυμπιακή και τέτοιο. Εντάξει, τι έγινε. Μια φορά μαζί μου. Εκεί να δείτε τι χαρά και τι τρέλα πουλάμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, ότι θέλω να κάνετε μία προσευχούλα για την ψυχή της αδερφούλας μου, που σήμερα το μεσημέρι μου είπανε ότι έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό. Αύριο το πρωί θα λειτουργήσω και μετά θα φύγω να πάω να την ξεπροβοδίσω. Αλλά και ο θάνατος πρέπει να είναι μαζί με τη χαρά. Είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στην Ανάσταση, ή τότε να τα κλείσουμε τα μαγαζιά και να πάμε σπίτια μας. Γιατί το μεγαλύτερο δώρο του Θεού που μας έκανε είναι η Ανάσταση. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος πρέπει να πεθαίνει μόλις γεννιέται. Η αξία της ζωής είναι ο θάνατός του, που περνάει στην άλλη ζωή. Αλλά μεταβεύει και λέει η ακολουθία εκ του θανάτου στην ζωή. Έτσι θα πάω να ξεπροβοδίσω την αδερφούλα μου που με μεγάλωσε, γιατί ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου και οι γονείς μου λείπανε και μεγαλώναμε εμείς με τη γιαγιά και την αδερφή. Αλλά χαίρομαι που θα πάω, γιατί αυτή η αδερφή περπάτησε πρώτη το δρόμο από μας. Έλεγε ο Γιαναράς ότι ο άνθρωπος που δεν φοβάται το θάνατο
Αυτός είναι και ο καλός χριστιανός. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και θα πω ένα δυνατό. Σας αγαπώ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά Γέροντα, και αυτό που είπατε τελευταίως ενημέρωση και ως παράκληση να κάνουμε προσευχή για την αδερφούλα σας ήταν ο καλύτερος επίλογος, γιατί η αδελφή μου όταν μπήκε στο ναό και τον χαιρέτησε και μου με ενημέρωσε ο πατήρ Χρήστος για την αδελφή του, είπα πω πω τι αγάπη έδειξε, μπορούσε να μου πάρει και να μου πει πάτερ θα το ακυρώσουμε, συνέβη αυτό. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι και κοντά η κηδεία, θα κατέβει αύριο στην Πάτρα. Θα κάνει και μεγάλο ταξίδι. Παρά τα αυτά, είπε, έταξε εκεί να πάω. Και ήταν ο καλύτερος επίλογος αυτός τελικά, που δείξατε την αγάπη σας. Εμείς θερμά ευχαριστούμε και παρακαλούμε να εύχεστε για όλους, πατέρα Χρήστο, και εμείς ευχόμαστε να σας δίνει δύναμη ο Θεός για όσα προσφέρετε στην Εκκλησία. Θερμά ευχαριστούμε.